Ο Πορτίγια θα εκτελέσει. Ανέβηκαν αρκετοί παίχτες Γλυφάδας για την κεφαλιά. Στην καρδιά της άμυνας η κεφαλιά out, αφύλακτος ήρθε από πίσω να κάνει την κεφαλιά ο Νατσούρας. Νατσούρας πήρε την κεφαλιά. Για άλλη μία φορά βλέπετε η μπάλα πάει κάπου εκεί στην καρδιά. Μένουν αδρανεί άπαντες. Out η μπάλα. Πρώτη τελική προσπάθεια. Πορτίγια λοιπόν στην εκτέλεση. Μπάλα κοντρά στο τείχος, διώχνει ο Κατσίκης, πάλι κατοχή στην Γλυφάδα. Και μια σέντρα. Δεν υπάρχει offside. Ο Γκέζος πλασάρει, ο Γκίτκο σώσει με τα πόδια. Σμυρλής στη βολή, καλλιώνεται το σούτ. Επιμένει ο Σμυρλής. Το σούτ out, η τελική προσπάθεια από τον Ευσταθίου. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Γλυφάδα. Τριπλή ευκαιρία. Όταν έφυγε η μπάλα, ο Γκέζος καλυπτόταν. Και όταν πλέον έγινε η δεύτερη κατοχή, γύρισε η άμυνα. Οι κόντρες ευνοούν τους φιλοξενούμενους. Γκέζος στον Σμυρλή. Σουτ σιρτό γκολ. 0-1 από το Σμυρλή. Στην κλειστή γωνία μάλιστα του Γκίτκου. Και χωρίς να είναι το πιο δυνατό σουτ που μπορούσε να κάνει, σιρτό ευθύβολο τον νίκησε. 0-1 για την Γλυφάδα πολύ νωρίς. Στο 19ο λεπτό. Και πανηγύρια δικαιολογημένα για τους νεοφώτιστους στη Football League. Το πρώτο τους γκολ στην κατηγορία. Ο Σμυρλής λοιπόν, ο οποίος έκανε ωραία κίνηση, είχε το χώρο με το αριστερό. Νίκησε τον Γκίτκο από μακριά. Έσκασε η μπάλα 2-3 φορές. Σε αυτό να τον μπέρδεψε τον Γκίτκο που έχει την ευθύνη. Όπως έχει και η άμυνα που δεν περιόρισε τον Σμυρλή. 0-1. Κατσίκης. Πιέζει το από τον Καμινιώτη, η μπαλιά του προς τον Ακώστα. Ακώστα με τον Μπάρος. Ακώστα πέναλτι. Ανατροπή από τον Μπάρος και η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου να ισοφαρίσει. Ο διαιτητής ήταν στα 2 μέτρα. Είδε τη φάση, αποφάσισε αμέσως. Για να δούμε τον Ακώστα. Εδώ κρατάει την κατοχή. Βάζει χέρια και πόδια για να το σταματήσει. Δεν το συζητάμε. Εδώ βλέπετε, περνάει με την μπάλα, είναι ήδη προς με μέτωπο προς την εστία, τον κρατάει με χέρια και πόδια. Ο Νιγηριανός έχει πάρει φόρα, περιμένει το σφύριγμα του διαιτητή. Εγκού του Ολίσε λοιπόν, 1-1 ισοφάριση με αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Ακώστα. Πανηγύρια στις εξέδρες, έφυγε το άγχος που βάραινε τον Ολυμπιακό Βόλου από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Σμυρλή. Έτσι στο 30ο λεπτό γίνεται το 1-1. Το παιχνίδι έρχεται στα ίσια. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο για την εξέλιξή του υπάρχει πλέον. Πάμε και στον Κώστα Κουντούλα να μας μεταφέρει κλίμα από τις δύο ομάδες μετά την ισοφάριση. Κώστα. Λοιπόν, αρχικά να πούμε τον εκνευρισμό του Τάκη Γκόνια προς τον Γιώργο Βαζάκα, ο οποίος φώναξε και στους διαιτητές για τη φάση του πέναλτι. Ενώ αν θέλεις να δούμε τη φάση. Για να δούμε εδώ, έχουμε τράβηγμα. Είναι κάρτα στον Καμινιώτη σίγουρα το φάουλ που έγινε στο Ρόκα. Η κίτρινη λοιπόν στον Καμινιώτη. Όταν πήγε να ξεφύγει ο Ρόκας. Τον τράβηξε, τον έριξε κάτω. Εδώ κλέβει ο Ρόκας, πάει να φύγει και τον κρατάει από πίσω. Κατσιαρός. Κατσίκης, ωραία για τον Ολίσε. Η προσποίηση παλιά στον Μπρέσκα που βγαίνει μόνος του από πλάγια. Μπρέσκα για να δούμε, θα εκτελέσει όντως. Δοκάρι και απόκρουση. Απίστευτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου. Πολύ καλή ενέργεια από τον Μάριο Μπρέσκα, ωστόσο το δοκάρι. Δείτε ξανά λοιπόν, υποδειγματική πάσα του Ολίσε στον Μπρέσκα που βγαίνει από πλάγια, το σουτ. Έχει ακουμπήσει και λίγο ο Φερνάντεθ. Και από μία άλλη οπτική γωνία τώρα στηρίζει την προσπάθεια της Γλυφάδας, Σονκό. Με τις προσποιήσεις περνάει το σουτ δυνατό, έξισε τα δοκάρια. Πολύ καλό σουτ
από τον Σονκό. Θεαματικός και ουσιαστικός παίκτης ο αρχηγός της Γλυφάδας. Δείτε εδώ δύο τρίπλες με προσποίησεις. Κατσίκης άλλαξε με τον Ολίσε, έχει χώρο, μπερδεύτηκαν εκεί με το Ρόκα, η μπάλα καταλήγει στον Μπρέσκα. Μπρέσκα από πλάγια θέση το σουτ σώζει ο Φερνάντεθ, ξανά η μπάλα στους γηπεδούχους. Πορτίγια πιέζεται από τον Κούρμα που του κλέβει την μπάλα. Μπρέσκα ανοίγεται ο Κατσίκης, Μπρέσκα η τρίπλα, ωραία, πάει στο τέταρτο, το σουτ γκολ! Ολοκλήρωσε τώρα ό,τι δεν είχε καταφέρει προηγουμένως από πλάγια. Βρέθηκε στον άξονα, τέτοιες ευκαιρίες δεν θα μπορούσε να τις κλωτσίσει και δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Τα πανηγύρια πατούσε, εξέδεσε στον πάγκο. Βασάκας ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη. Γύρισε το παιχνίδι από 0-1, 2-1 με τον Μπρέσκα, ο οποίος είχε εκεί την δυνατότητα και να κινηθεί με την μπάλα και να εκτελέσει, καθώς η άμυνα της Γλυφάδας βρέθηκε μετά από ένα αρχικό λάθος να έχει κενά. Δείτε ξανά, ο Μπρέσκα εδώ αλλάζει κατεύθυνση μπροστά στον Ατσούρα, το σουτ πολύ δυνατό. Ωραία κίνηση από τον Μπρέσκα. 2-1 λοιπόν, και από μία ακόμη κάμερα. Προβάδισμα τώρα για τον Ολυμπιακό Βόλου, που αξιοποιεί έτσι το πλεονέκτημα έδρας. Γρήγορα μάλιστα η μπάλα στον Κατσίκη, πάνω κάτω τώρα. Κατσίκης κρατιέται ο Γκούρμας, ωραία μπαλιά στον Πινδόνη, τον βγάζει μόνος του. Μόνος του ο Πινδόνης, από πλάγια προς τον Γκούρμας, το πλασέ. Η προβολή αποκρούεται από τον Φερνάντεθ, η μπάλα είναι out. Για να δούμε. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου. Δείτε ξανά, κρατήθηκε ο Γκούρμας, αλλά η μπαλιά βγήκε ωραία στον Πινδόνη. Και αυτός από πλάγια πάει για το γύρισμα. Δεν έχει βρει ο Φερνάντεθ. Κακό το πλασέ, κακή η προβολή. Γαλανόπουλος, έρχεται ο Κατσιάρος να του κλέψει την μπάλα και πάει αυτή στον Κούρμα που άλλαξε κατεύθυνση. Δεύτερη φορά το πλασέ, σώζει ο Φελίπεθ. Ο Φερνάντεθ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, ασθενές το πλασέ από τον Κούρμα. Μπαλιά για τον Μπρέσκα. Ήταν πάλι ελεύθερος ξεχασμένος. Η σέντρα φτάνει στον Κούρμα, πήγε να πιάσει με τη μία το σουτ. Συνεχίζεται η φάση, έχει έρθει ο Γιαλούσης. Στρώνει στον Μπρέσκα. Το γύρισμα δεν μπορεί ο Φερνάντεθ. Στρώνει στον Κατσίκη, σουτ γκολ! 3-1 για τον Ολυμπιακό Βόλου. 3-1 σε ένα χρονικό σημείο που κρίνει ίσως την αναμέτρηση υπέρ των γηπεδούχων. Επέμεινε, πολιόρκησε την εστία του Φερνάντεθ ο Ολυμπιακός και ο Κατσίκης άνοιξε λογαριασμό και αυτός με τα δίχτυα. Πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Δείτε άλλη μια φορά, διώχνει ασθενός ο Φερνάντεθ και ο Κατσίκης, ο οποίος είχε μείνει αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας, έστρωσε και με όλη του την άνεση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Συγχαρητήρια, 3-1 μέχρι στιγμής η ομάδα σου και τρίτο γκολ για σένα, σερί, ένα σχόλιο. Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς, οι πρεμιέρες είναι πάντα δύσκολες. Δυστυχήσαμε να φάμε κάποιο γκολ. Για να δούμε το Γενκά, συγγνώμη, Γενκά στο τέταρτο, 4-1 από τον Γιάννη Γενκά μετά την άψογη συνεργασία με τον Κούρμα. Έτσι ολοκληρώνεται μάλλον ένας τρίαμβος για τον Ολυμπιακό Βόλου στην πρεμιέρα. Από εκεί που βρέθηκε στο 0-1 η απόλυτη ανατροπή. Βέβαια το παιχνίδι από το 83 με το 3-1 με τον γκολ του Κατσίκη τον ακούγαμε και θα το ξανακούσουμε σε λίγο και του ζητούμε συγγνώμη για την διακοπή. Έγραψε αυτό το 4-1 και βέβαια δείχνει την απόλυτη περιοχή του Ολυμπιακού Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Άψογη εκτέλεση, τελείωμα από τον διεθνή Κογκολέζο. Το 4-1 λοιπόν.